Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας και στο antennastar103.5@gmail.com. Εμείς θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα θέμα που συνδυάζει και τον αθλητισμό αλλά και την αλληλεγγύη. Και για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της τοπικής διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ο κύριος Δημοσθένης Ταμπακέλης, με αφορμή την πολύ όμορφη διεξαγωγή ενός σημαντικού αγώνα αύριο το απόγευμα στις 6 στο ΔΑΚ Αγρινίου, ανάμεσα στην Ανεμόνη και την Φλόγα. Περισσότερο όμως θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Ταμπακέλης, τον οποίο καλωσορίζουμε και του στέλνουμε και τις ευχές μας για την έλευση του νέου έτους. Κύριε Ταμπακέλη, μας ακούτε? Καλή χρονιά, ναι, σας ακούω πολύ καλά. Καλή χρονιά σε εσάς και στο σταθμό σας και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, είναι το βασικό. Ξέρετε, πολλές φορές το λέμε και μας φαίνεται και λίγο τετριμένο, αλλά δεν είναι με τα όσα συμβαίνουν είναι γύρω μας. Είναι το πιο σημαντικό, πιστέψτε με, το πιο σημαντικό με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας, είναι το πιο σημαντικό να έχουμε υγεία, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, ομόνοια και αλληλεγγύη, να βοηθάμε ένας τον άλλον, γιατί η κοινωνία μας βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ ατομιστική κοινωνία, να το πω, δηλαδή ότι κοιτάμε τον εαυτό μας και δεν κοιτάμε το διπλανό μας, δεν μας νοιάζει τι γίνεται δίπλα μας. Εμείς χρόνια τώρα προσπαθούμε σαν τοπική διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών να κάνουμε στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχέσεων με την κοινωνία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και συμπολίτες μας και φορείς που σκοπός τους είναι να βοηθάνε ανθρώπους που χρειάζονται την ανάγκη μας, που έχουν την ανάγκη μας. Στα πλαίσια αυτά και φέτος κάνουμε αυτή την εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός πολλά χρόνια τώρα με τους αγώνες μπάσκετ που διοργανώνουμε για τη στήριξη κοινωνικών φορέων της περιοχής μας. Φέτος επιλέξαμε την Ανεμόνη και τη Φλόγα που είναι δύο σύλλογοι. Ο ένας είναι σύλλογος γονέων για παιδιά με καρκίνο και ο άλλος είναι σύλλογος γονέων για παιδιά με αυτισμό, να μπορέσουν να συνδράμουμε στο έργο τους. Και να ευχαριστηθούν και οι παίχτες. Συνεργαστήκαμε φέτος γι' αυτό με το μπασκετάκι, το πρωτάθλημα, το μπασκετάκι Αγρίνιο, που είναι η εξέλιξη του εργασιακού πρωταθλήματος που είχαμε παλιά, και δημιουργήσαμε δύο ομάδες από τους καλύτερους παίχτες, να πούμε, συν μια ομάδα η οποία θα δώσει έναν αγώνα επίδειξη με τους παλέμαχους μπάσκετ του Αγρινίου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το μπάσκετ δεν ξεχνιέται, ο αθλητισμός είναι σε όλη μας τη ζωή, όχι μόνο όταν είμαστε ενεργοί σε ομάδες αλλά και στη συνέχεια θα πρέπει να τον έχουμε στη ζωή μας. Αυτά, το σας πήρα μονότερμα, δεν ξέρω, δηλαδή αυτό που θέλω είναι να πούμε σε όλο τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθειά μας αυτή, να γεμίσει το γήπεδο, το ΔΑΚ, θα είμαστε εκεί αύριο από τις 5.30 ώρα μέχρι στις 8 το βράδυ. Έχουν εκδοθεί εισιτήρια αξίας 5 ευρώ το καθένα, ελπίζουμε να τα εξαντλήσουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους δύο φορείς. Ζητάμε τη στήριξη της κοινωνίας, του κόσμου, γιατί δεν χρειάζεται, λέω, να μας χτυπήσει την πόρτα το κακό για να νιώσουμε και να ζητήσουμε τη στήριξη των άλλων, αλλά από μόνοι μας, από πριν, να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν αυτή την ανάγκη. Γιατί δεν θα έρθουν οι ίδιοι να σου χτυπήσουν την πόρτα και να σου πούν «θέλω τη βοήθειά σου». Εμείς πρέπει να πάμε και να τους βοηθήσουμε. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ταμπακέλη, και πρέπει να το προσυπογράψουμε. Οπότε όλοι οι δρόμοι αύριο οδηγούν στο ΔΑΚ για αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία έχει βεβαίως συνδυάζει πράγματα και καταστάσεις και στο αθλητικό κομμάτι, αλλά κυρίως στο κομμάτι της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Να υποθέσω ότι δεν θα είναι και η μοναδική, ίσα είναι αυτό που λέμε το ξεκίνημα με αφορμή και την έλευση του νέου έτους. Έτσι δεν είναι, θα ακολουθήσουν. Έτσι. Εμείς κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε δραστήριοι όλη τη χρονιά με δράσεις, με εκδηλώσεις κοινωνικού, αθλητικού ενδιαφέροντος.
κάνουμε πολλά πράγματα και στον πολιτισμό. Στόχος μας σαν Διεθνή Ένωση Αστυνομικών είναι η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των αστυνομικών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Και σε αυτά τα πλαίσια διοργανώνουμε πολύ όμορφες δράσεις και κοινωνικές και αιμοδοσίες και ημερίδες και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και χορούς και θέατρο. Κάνουμε διάφορα πράγματα. Και σας ευχαριστούμε που πάντα είστε κοντά μας και τα προβάλλετε. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο Αγρινίου και στο Δήμαρχο που πάντα μας βοηθάει σε όλες μας αυτές τις δράσεις, όπως επίσης και στους χορηγούς των δράσεών μας. Γιατί σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι εμείς κάθε εκδήλωση που κάνουμε, όλα τα έσοδα πάνε αυτούσια στο σκοπό για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση. Τα έξοδα των διοργανώσεων όλων αυτών φροντίζουμε να τα καλύπτουμε είτε από το ταμείο μας, είτε από χορηγίες, είτε από ανθρώπους που μας βοηθάνε έξω. Και πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτούς, τους επιχειρηματίες όλους που βοηθάνε, τους συλλόγους που βοηθάνε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα των εκδηλώσεων, ώστε ό,τι έσοδο να ξέρει ο καθένας που θα αγοράσει ένα εισιτήριο 5 ευρώ, ας πούμε, να ξέρει ότι τα 5 ευρώ θα πάνε στο σκοπό για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση. Θα αποδώσουν, βέβαια. Και θα υπάρξει προσφορά έργου. Μάλιστα. Οπότε, όλοι οι δρόμοι λοιπόν αύριο στο ΔΑΚ. Εύχομαι τα καλύτερα και όπως είπατε και εσείς, αυτό είναι το ξεκίνημα για το νέο έτος, αφού οι δράσεις σας δεν σταματούν. Και το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτό το μήνυμα της αλληλεγγύης, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και κυρίως όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε να προβάλλετε τη δράση μας και σας περιμένουμε και αύριο να έρθετε να χαρείτε, να χαρούμε όλοι μαζί και μέσω αυτής της εκδήλωσης να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε και ένα ποσό να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάζη. Ευχαριστώ πολύ.